Πάμε Θεσσαλονίκη να δούμε και να ακούσουμε τον Κωστή Ραπτόπουλο. Κωστή. Ναι, κοίταξε, Γιάννη, καλησπέρα. Από πού θες να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από την καταγγελία που κάνει ο ΠΑΟΚ στον αθλητικό δικαστή, ναι, για τον ψεύτικο Ιβάν και τα ρούβλια. Να πούμε ότι πριν από λίγο, σε καταγγελία κατά του προχώρησε η εταιρεία Πάει ΠΑΟΚ, και ο λόγος έχει να κάνει με τα όσα λέει Πάει ΠΑΟΚ, ντροπιαστικά έγιναν στο Καραϊσκάκης, στο μάτι να μην ξάσει. Με τη μάσκα στο πρόσωπο που απεικόνισε τον Ιβάν, το ψεύτικο όπλο στην τσέπη και μια σακούλα ρούβλια που πετούσε στους παίκτες των αθλητών. Ξέρετε κατά τα ρούβλια. Ζητάει λοιπόν η Πάει ΠΑΟΚ από τον αθλητικό δικαστή την επιβολή κυρώσεων για τα αδικήματα, όπως λέει η ίδια, που τελέστηκαν στο εμφαλικό στάδιο. Λοιπόν, τώρα, να πω ότι ο κύριος Παναγόπουλος έχει φιλοξενηθεί βέβαια από την επαρχία εδώ πέρα του Αθλητικού Μετρόπολης, την εκπομπή τη Σέντρα, και αναφέρεται στο θέμα της καταγγελίας. Μας είπε ότι είναι έτοιμος να μιλήσει με ονόματα πλέον, εφόσον τον καλέσει ο εισαγγελέας να καταθέσει. Όσο δεν με φωνάζει ο εισαγγελέας, δεν έχω να πω τίποτα. Στο όμπιρέκον πάντως είπε ότι δεν είναι γυναίκα αυτή η οποία υπάρχει μέσα στην καταγγελία. Άρα βγάζει τη Μαρούπα από μέσα. Οπότε αυτό είναι η Μαρούπα και τον κύριο Παναγόπουλο. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα ποιοι είναι οι άλλοι δύο που υποτίθεται ή αν αποδειχθεί έχουν χρηματιστεί από την Επιτροπή για τον Κοινωνικό Αθλητισμό. Είδα τον συνάδελφό μου την Βόρεια να μιλάει σε έντονο ύφος με το συγκεκριμένο μέλος της Επιτροπής σε διάδρομο της Γενικής Γραμματείας, μας είπε. Όταν ρώτησα τον δικηγόρο τι συμβαίνει, μου είπε το παλιό λαμόγιο, μου ζήτησε λεφτά. Αν με φωνάξει πολλών εισαγγελέας, θα μιλήσω με ονόματα. Τώρα, να πω ότι ο κύριος Αβίδης μίλησε στο Skype μια φορά με τον προπονητή και με τους παίκτες ξεχωριστά. Δεν ξέρω αν αυτό σου λέει κάτι, πάντως δεν τους είδα σαν οικογένεια, τους είδα σε τμήματα. Εγώ πάντως αν ήμουν ο Φερέιρα δεν θα ένιωθα ιδιαίτερα καλά μετά από αυτό το σκηνικό. Θα περίμενα να μας καλέσει όλους μαζί σαν οικογένεια και να μας ρωτήσει για παιδιά τι συμβαίνει. Εντάξει, λοιπόν, όχι. Θα μιλήσει ξεχωριστά με τον προπονητή και ξεχωριστά με την ομάδα. Το θέμα είναι ότι δημόσια στηρίζει και ξεκάθαρα η διοίκηση τον προπονητή, αλλά... Δημόσια το στηρίζει, έχει μιλήσει ήδη με τον Μιλόντοβιτς, πολλά λεφτά. Ακούσαν το νούμερο εκεί στην Τούμπα και τους φάνηκε πολλά λεφτά. Και ο ίδιος ο Σαβίδης δεν θέλει να ξαναξοδεύσει πολλά λεφτά για προπονητή, γιατί τα κατορθώματα με τον Σωσία του Τσίπρα τα είδε. Δηλαδή, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είναι μέχρι να φύγει. Αυτό μιλίζει εδώ γύρω, αυτό ακούγεται, αυτό λέγεται, και αν ο κακός Λύκος αύριο του κάνει ένα κακό, δηλαδή αν ο ΠΑΟΚ έρθει 1-1 με τον Παναθηναϊκό αύριο στην Τούμπα, πολύ πιθανόν να μην προλάβει ο Φερέιρα να καθίσει στον πάγκο στο ΆΚΑ και να έχουμε τον Γκαρσία που ακούγεται, τον πιάσε τον πρόεδρο και μίλησε κάποιοι άνθρωποι, ανέβασε τον Γκαρσία, είναι ταλέντο, του έχουν την τιμή στο μυαλό. Ο Σαββίδη θα μου πάρει, δεν ξέρει ο άνθρωπο, ούτε και ο γιο του, τόσο πολύ γιο ξέρει περισσότερο για να είναι ειλικρινή. Ακούγεται έντονα αυτό το κομμάτι, ανέβασε τον Γκαρσία, είπε στην ομάδα, καλό είναι, το θέλει ο κόσμο, σε αυτό το στυλάκι. Μην ξοδεύσουν πολλά λεπτά, αφού δεν θα δώσει λεπτά και το Μιλόγεβι και ένα τύπου τέτοιο προπονητή με σύνθεση στην περίοδο, να προλάβω την είδηση, του έχουν επιλύσει το μυαλό του. Σαββίδη, το επαναλαμβάνω, ο άνθρωπο από ποδόσφαιρο δεν ξέρει και πολλά πράγματα και το αφήνω ανοιχτό το ενδεχόμενο. Αυτό στηρίζει τον προπονητή και στη ζωή και στο ποδόσφαιρο. Το έχουμε δει, το έχουμε αναλύσει. 27 συμμαθητές μου, όταν τους έδειξαν αυτή τη δουλειά, οι γυναίκες τους είπαν: αγάπη μου, γλυκέ μου, εγώ είμαι εδώ. Μετά από 6 μήνες τους είδα στο σπίτι του. Τούμπα, τι έγινε, Νικολάκη, με έδειξε η Μαρία, γιατί ξέρω εγώ. Γιατί ξέρεις, εσύ δουλεύεις, όχι. Λεφτά, όχι. Λάντζα, σπίτι, περιουσία από πίσω, τίποτα. Σε έδειξε. Έτσι λοιπόν αποστήριξαν τους μαθητές μου οι γυναίκες στη δύσκολη στιγμή και τους είδα στην μαμάδες στην Τούμπα να πούμε. Άλλο τόσο θα στηρίξει ο Σαβίδης, άμα γίνει κανένα χι αύριο με τον κακό λύκο το δόνι στην Τούμπα, μια και ψάχνουμε. Πάντως ναι. Κώστα, διαβάζουμε ότι θα κάνει αλλαγές. Ναι, θα κάνει αλλαγές και οι αλλαγές έχουν να κάνουν περισσότερο με το κομμάτι του τον χαφ. Πρόσεξε τώρα να δεις. Τα χαφ του ΠΑΟΚ είναι το αιώνιο πρόβλημα. Mm-hmm. Είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ο Σαββίδης δεν βάζει μυαλό και η εταιρεία να πάρει γρήγορο σκάφ. Εμείς τα λέμε, γίνομαστε κακοί, έρχεται το αποτέλεσμα το κακό. Τώρα, το Μίσιτς
αυτό που θα έκανε και ένα πενάλτι του Δημοτικού που παίζει PlayStation θα τον έβαζε οχτάρι. Δηλαδή δεν είναι για να παίρνει 2 εκατομμύρια ευρώ για να καταλάβεις ότι ο Μίσιτς δεν κάνει για εκεί. Θα βάλει δίπλα τον Αγούστο, αργός και αυτός, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να φτάσει χάλια όσο ο Μαουρίσιο. Άρα λοιπόν έχουμε 2 οχτάρια, έξω ο Παλαιστίνης Ρεσίτη, ο οποίος είναι για άλλο άθλημα, και έχουμε εμείς την Καβούσα στα οχτάρια, ο οποίος είναι παλέμαχος ούτε σε άλλος, είτε στο 60, είτε στο 70, είτε ξεκινήσει, και ο Φρέσκος Πέλκας θα κάνει και 9-10. Άρα λοιπόν έχουμε τελείως διαφορετική αλλαγή στο κομμάτι των χαφ. Μίσης, Αγούστο, Πέλκας. Ακούγεται πολύ έντονα ότι θα έχουμε και αλλαγή στα center forward. Άρα αλλάζει όλος ο μεσοεπιθετικός αμυντικός άξονας εκτός από τα στόπερ, τα οποία θα είναι ο Βαρέλα με τον Ίγκρασον, που δεν αλλάζουν λόγω της ιστορίας με τον Κρέσπο. Ο Μάτος και ο Γιαννούλης θα είναι στις πλευρές και ο Λιμιός με τον Βιερίνη, ο οποίος ζήτησε από τον προπονητή να τον περάσει πίσω. Τώρα αυτό λέει δεν μπορώ μπροστά, δεν έχω την έκρηξη, το καταλαβαίνω, είμαι έξυπνος άνθρωπος, δεν είναι ανόητος, πανέξυπνος είναι, να πάω πιο πίσω, πέρασε έπαιζα καλύτερα, πού να τον βάλει. Να φάει το Μάτος, δεν είναι άσχημη ιδέα. Αλλά ο Μάτος κάνει καλά γκόλ εσταστημένα, την άλλη μεριά ο Γιαννούλης είναι για απόλυση, χθες δεν πήγε καλά με τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα θέμα το οποίο έρχεται και ο Λάβρο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα στο Λάγωνο, ο Ψοίτη, πώς το λέγεται, αυτό το μία ένα προβληματάκι, θα το κρατήσει μια εβδομάδα εκεί. Υπάρχει θέμα. Τώρα, ο Κρέσπο είναι δεδομένο ότι δεν προλάβει το τέλος του ταβλίου του σε την αρχή το play-off. Ένα τρίμηνο φαίνεται ότι θα λείψει. Μέχρι να γυρίσει, μέχρι να κοπονηθεί, μέχρι να αρχίσει την κατάσταση όπως πρέπει. Να πω ότι ένας 70χρονος το χαρακτηρίζουν μέσα της ιατρικής, τον Ραμόν Κούγκατ, που είναι η επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της Μπαρσελόνα, ανέλαβε και έκανε τον Κρέσπο. Λοιπόν, να πω ότι έχει τρόπο θεραπεία στη χρήση βλαστικών κυττάρων για την αντιμετώπιση ισχυρών τραυματισμών στο γόνατο που αφορούν ρήξη κυαστών αλλά και χονδροπάθειες, χόνδρες. Να πω ότι έχει συνεργαστεί με τον Γκουαρδιόλα, όποτε έρθει από την Μπάγια πριν 5-6 χρόνια, ζήτησε τη βοήθεια του Γκουγκάτ με αφορμή του τραυματισμού του Αρκαντάρ. Λοιπόν, και το χαρακτηρίζουμε μέσω της ιατρικής και όχι άδικα αφού το βιογραφικό του 70χρονου είναι πάρα πολύ αξιοσέβαστο και τα λοιπά. Λοιπόν, ο Λουτσέσκου έμαθε τα γεγονότα και επιβίβει από τα μέσα της Ρουμανίας τα οποία ελέγχει κατά κάποιο τρόπο. Μίλησε για περηφάνεια πριν από λίγο που πέρασε στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Έπλεξε το κουστούμι, δηλαδή το εγκόμιο του Ιβάν Σαββίδη και του Γιώργου και απογαλακτοποιήθηκε, δηλαδή τον κολούσαμε ότι ο μπαμπάς του λέει με τη σύνδεση και τα λοιπά, λέει δεν ανταγωνίζομαι τον πατέρα μου, θέλω να φτιάξω και έχω φτιάξει το δικό μου προφίλ στο ποδόσφαιρο, μάλλον το σέρνει ακόμα παρά τα 51 του χρόνια, το βαρύ πυροβολικό και η ιστορία του πατέρα Λουτσέσκου. Λοιπόν, η αστυνομία προχώρησε και έκλεισε δύο συνδέσεις του ΠΑΟΚ της Ορμίας και των Χανίων, βγάλανε ανακοίνωση και οι δύο σύνδεσμοι οι οποίοι δεν είχαν άδεια. Ο Αβγενάκης είναι ο άμεσος παραλήπτης των κακών σχολείων των δύο συνδέσμων. Ενώ από τη Βουλγαρία έρχονται μηνύματα, κοιμάστε όρθιοι στη Θεσσαλονίκη, είστε ύποπτοι, στο θάνατο του Τόσκο, σιωπάτε τεχνικά. Και η αστυνομία και οι εισαγγελείς περιμένουμε, αλλά δεν θα περιμένουμε για πολύ. Να πω ότι γνωρίζουν τον άνθρωπο, τον οποίο θεωρούν ότι τηλεφώνησε τους οργανωμένους επαγγελματίες του ΠΑΟΚ, και να πω ότι φοβόμαστε μήπως γίνει καμιά ιστορία σε κανένα μας ή να προσέχουν οι άνθρωποι που στην Βουλγαρία δύο βήματα πάνε στο Μάσκο εκεί στα χιόνια. Μην έχουμε καμιά ιστορία. Πάντως οι Βούλγαροι δεν το αφήσαν έτσι. Ναι. Πάμε λοιπόν, στον Άρη. Πάμε στον Άρη. Έχουμε δει σε κατσίπολο υποέμει να βάλουμε τις βάσεις. Mm-hmm. Κάνουμε στο χρυσό κύπελο. Να πω ότι ο Άρης έχει ένα θέμα με την τετράδα στην άμυνα, θετικό, δηλαδή ένα πονοκέφαλο, μια και ο Σούντερ πήγε καλά εχθές και έδωσε πολύ καλά στοιχεία. Σκέφτεται να τον βάλει με τον Βέλετ και τον Ρος και τον Κορχούτ που επανέρχεται. Να πω ότι επανέρχεται ο Κορχούτ και ο Βέλετ, εξέτειται από την ποινή του στον αγώνα με τον Πανιόνιο και έρχονται φρεσκαδούρες στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Υπάρχει δηλαδή να βάλει τον Σούντερ, αλλά περισσότερες θεωρώ να παίξει ο Ρόους δεξιά, ποιος έπαιξε αριστερά
στα μπακ και πήγε πολύ καλά, φανταστικός, να έρθει ο Κορχούτ αριστερά και δελειτήσει με το βέλος να αποτελέσει το κέντρο της άμυνας. Είναι την Πέμπτη το μάτς, έτσι. Την Πέμπτη το μάτς, αλλά αυτό είναι και το μόνο δίλημα του προπονητή, του άλλου που έκανε κάποιες δηλώσεις. Να πω ότι είχαμε μια πληροφορία από τον αντιπρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Αντωνίου, ο οποίος βγήκε στο ραδιόφωνο σε εμάς, μας έδωσε την πληροφορία, να καλά ο άνθρωπος, ότι έγινε ένα ραντεβού μεταξύ του κυρίου Καρυπίδη, του κυρίου Γραμμένου και του κυρίου Λίβα. Ο κύριος Λίβας είναι ο γνωστός δικηγόρος του Ολυμπιακού, ο οποίος είναι αήττητος, δεν έχει χάσει δίκη. Είναι ο μέσητος δικηγόρος στα θέματα του Ολυμπιακού. Μας είπε λοιπόν ότι ο κύριος Καρυπίδη δεν έφυγε καθόλου ευχαριστημένος από το ραντεβού. Θα πούμε ότι πήγε και ο Άρης, έκανε μια φέρνη προσπάθεια να κυλέπω με το μέρος του για να μπορεί να τακτοποιήσει το θέμα της, το ανοίγμα του ενός εκατομμυρίου 400.000 ευρώ. Ο ίδιος ο Καρυπίδης μας έχει πει ότι θα κάνω μια απέλπιδα προσπάθεια μέχρι το Πάσχα και όταν τα καταφέρω θα πληρώσω εγώ τα νησιάτικα της Σκόρδα και των προηγουμένων αργιανοπατέρων. Ναι. Αφού μπορεί μέχρι το καλοκαίρι να έχουμε άλλη δίκη στην ΕΠΟ. Γιατί βιάζεται έτσι ο κύριος Καρυπίδης? Βιάζεται ο Καρυπίδης. Γιατί θέλω να τελειώσω το θέμα με τα χρήματα, ναι. Γιατί έχει μεταγραφές. Θέλω να πω ότι η μεταγραφική περίοδο τη χειμερινή την έχασε. Τώρα το θέμα είναι πάμε για καλοκαίρι, έτσι. Δεν ξέρω, αυτός είναι. Το λέω αυτό γιατί υπάρχει έκτακτο ΔΣ την Παρασκευή στην ΕΠΟ στη συνέχεια των εξελίξεων που είχαμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη, να έχει ήδη κλείσει ραντεβού στην ΙΟΝ με τους ηθήνοντες της UEFA και της FIFA. Λοιπόν, πάντως ο Άρης στέλνει δικηγόρο και εκεί, ο Άρης θα κρατήσει το ΜΑ και αν τακτοποιηθούν τα θέματα θα κρατήσει και το ΒΕΛΕ, το οποίο χαλάει από ό,τι φέρετε, καθώς 300.000 είναι πολύ βαριά στο στομάχι του Καρυπίδη. 50.000 ευρώ διαφορά για τον Άρη είναι αρκετά. Ο ΒΕΛΕ λοιπόν, ένας πολύ καλός στόπερ, φαίνεται ότι έχει και απαλού προτάσεις, το οποίο θα μας παρουσιάσει τις επόμενες μέρες. Περιμένουμε. Έγινε, Κωστή, ευχαριστώ πολύ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλείδες.